Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. 6 ώρα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Στην αρχή είχαμε την εντύπωση ότι θα είναι εκεί μόνο τα καταστήματα εστίασης αναψυχής. Βλέπουμε τώρα και διευκρινίζεται και με νέα σας ανακοίνωση ότι είναι ένα κάλεσμα το αυριανό για όλο τον κόσμο που έχει προβλήματα. Βεβαίως. Η αύξηση του ρεύματος απασχολεί όλους τους κλάδους, απασχολεί όλους τους πολίτες, όλα τα νοικοκυριά. Επομένως είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα, παρόλο που ξεκινάμε εμείς τη διαμαρτυρία αυτή, να έρθει όλος ο κόσμος, όλοι οι κλάδοι, όσοι θέλουν δηλαδή, να παραστούν αύριο στις 6 ώρες στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας για να κάνουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αύξηση του ρεύματος. Για να δούμε τι κόσμο περιμένετε αύριο και ποιο χαρακτήρα θα πάρει η αυριανή. Τι θα δούμε εκεί, θα δούμε ομιλίες, θα δούμε τοποθετήσεις από φορείς, συλλόγους. Ποιοι θα είναι εκεί αύριο, κύριε Γεωργιάδη? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς προς το παρόν ποιοι θα είναι. Βέβαια έχουμε κάποιες επικοινωνίες με συλλόγους που έδειξαν ενδιαφέρον για να παραστούν. Θα έχουμε κάνει και κάλεσμα προς τους φορείς να είναι εκεί και ο Δήμαρχος και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Ελπίζουμε να έρθουν, να δώσουν το παρόν. Θα δώσουμε κάποιες συνεντεύξεις εκεί στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία. Αυτό. Και μετά θα παραδώσουμε και μια επιστολή στον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Τζικαλάγια. Θέλετε να έρθουν και αυτοί οι τοπικοί άρχοντες, κυβερνητικοί βουλευτές, αντιπολίτες βουλευτές? Θέλετε να είναι και αυτοί εκεί, τους καλείτε και αυτούς? Ναι, τους καλέσαμε και αυτούς να δώσουν το παρόν, να δείξουν τη συμπαράστασή τους στο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με την αύξηση του ρεύματος, και να στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα προς την πολιτεία για το ότι χρειαζόμαστε βοήθεια άμεση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τα καταστήματά μας, και όχι μόνο, αλλά και τα νοικοκυριά, όπως όλοι γνωρίζουν, περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδος που νομίζω αν δεν παρθούν άμεσα αποφάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες οι επόμενες μέρες. Κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσουμε με την αύξηση του κόστους ουσιαστικά, γιατί τα καταστήματα χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα, όπως καταλαβαίνουμε, και ενέργεια. Αποκλειστικά ρεύμα. Αποκλειστικά. Έχετε ανεβάσει τιμές? Πώς το καλύπτετε, αυτή την θεαματική διαφορά που υπάρχει με το χθες? Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τιμές. Το γνωρίζετε αυτό τώρα. Δηλαδή, με μια αύξηση του ρεύματος δεν μπορούμε να ανεβάσουμε άμεσα τιμές. Το ξέρουμε ότι θα επιβαρυνθεί και ο κόσμος ανεβάζοντας τιμές. Οπότε την απορροφούμε εμείς μόνοι μας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην βγάζουμε ούτε καν μεροκάματα το τελευταίο διάστημα για να καλύψουμε αυτές τις αυξήσεις. Δυστυχώς όμως δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε. Δηλαδή είναι απίστευτες τα τιμολόγια του ρεύματος που έρχονται από τις ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά από τη ΔΕΗ. Είναι πάρα πολύ μεγάλες και δυσβάστακτες. Και όπως είπα και πριν, δυστυχώς κάποια μαγαζιά θα αναγκαστούν να κλείσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Να τα βγάλουν πέρα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά πλέον είναι όπως το λέω, δεν βγάζουμε μεροκάματα, δεν μπορούμε να κρατήσουμε λεφτά για εμάς, για τις οικογένειές μας, προκειμένου να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στο ρεύμα. Μια πρώτη μορφή έτσι διαμαρτυρίας του κόσμου ήταν για το συγκεκριμένο θέμα, και όχι μόνο, προχθές που ήταν εδώ και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Είδατε κι εσείς, φαντάζομαι, τις σκηνές που εκτελήθηκαν στην Καστοριά, άλλωστε είδατε και τι έγινε με όλο αυτό το θέμα. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας, δεν το είχατε σκεφτεί, δεν το είχατε προγραμματίσει ώστε να κάνετε κι εσείς κάτι πιο οργανωμένο, ειδικά εκείνη την ημέρα, μαζί με τους αγρότες, οι οποίοι αύριο θα είναι, όπως δήλωσαν νωρίτερα, στη δική σας διαμαρτυρία 6 ώρα στην Ολυμπιακή Φλόγα? Ναι, κοιτάξτε, όταν είχε έρθει ο κύριος Υπουργός, έγινε μια διαμαρτυρία από τους αγρότες. Ήσασταν μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη στο επιμελητήριο, να υπενθυμίσω. Υπήρχαν μέλη του συλλόγου μας μπροστά στην περιφέρεια,
Απλά το Προεδρείο ήταν στο επιμελητήριο. Στο επιμελητήριο και περιμέναμε τον Υπουργό και του θέσαμε κι εμείς ασφαλώς το μεγάλο πρόβλημα αυτό με το ρεύμα. Τι σας είπε λοιπόν εκεί, έχει ενδιαφέρον αυτό, Πρόεδρε. Τι σας είπε εκεί στο επιμελητήριο στη σύσκεψη? Ναι, όσον αφορά το ρεύμα, ο κύριος Υπουργός βέβαια δεν είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά ο συγκεκριμένος Υπουργός ασχολείται και με, μπορώ να πω, με όλα τα θέματα. Τουλάχιστον έχει γνώμη για όλα τα θέματα. Το μόνο που μπορούσε να μας πει είναι ότι από κάποιες ευρωπαϊκές πηγές ότι κατά πάσα πιθανότητα Απρίλιο με Μάιο θα έρθει η μείωση του ρεύματος. Σταδιακά δηλαδή θα γίνει η μείωση του ρεύματος. Μόνο αυτό δηλαδή μπόρεσε και μας είπε. Βέβαια με κάθε επιφύλαξη προφανώς, έτσι. Δεν νομίζω να είναι βέβαιο ότι από τότε θα έχουμε μείωση του ρεύματος. Το είπε και στην εκδήλωση, δεν μπορώ να είμαι μάντης πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Το είπε και στην εκδήλωση. Κανείς δεν ξέρει, κακά τα ψέματα κύριο Γεωργιάδη. Νομίζω ότι όποιος πει ότι ξέρει, δεν ξέρει τίποτα. Ασφάλως, ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο, ξέρετε. Αν μας έλεγαν, κύριε Γεωργιάδη, ότι λόγω μιας μετάβασης ή ένα ταραχή στην αγορά αυτό τελειώνει από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, νομίζω ότι ίσως και όλοι να κάναν μια στοιχειώδη υπομονή. Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς, ναι, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, αλλά και δεν μπορείς να κάνεις και υπομονή με τέτοια ποσά. Δηλαδή, τι υπομονή να κάνεις? Από πού θα τα βγάλεις αυτά τα λεφτά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σε μια περιοχή όπως η Καστοριά ναι. και σε ένα δύσκολο χειμώνα, δηλαδή που έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα, δύσκολες καιρικές συνθήκες, το ρεύμα δηλαδή τρέχει συνεχώς στα καταστήματά μας. Επομένως δεν μπορείς να ανταπεξελθείς. Και ξέρετε, είναι ο φωνικός συνδυασμός. Είναι ο φωνικός συνδυασμός, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι μόνο το ρεύμα. Είναι το πετρέλαιο θέρμανση με ένα 30 και είναι η βενζίνη στα 2. Δηλαδή ένας τριπλό, και σύν τις αντιμήσεις στο σούπερ μάρκετ. Ένα τετραπλό χτύπημα λοιπόν στην καρδιά του χειμώνα που είναι πάρα πολύ βαρύ και ασήκωτο για την πλειοψηφία ίσως των νοικοκυριών. Και από μια περίοδο πολύ δύσκολη μέσω λόγω της πανδημίας, έτσι. Και να διευκρινίσουμε ότι εμείς στην Καστοριά δεν έχουμε και τη βοήθεια της τηλεθέρμανσης όπως έχουν γειτονική νομή. Το τζάμπα δηλαδή, το τζάμπα στη θέρμανση, τηλεθέρμανση είναι τζάμπα θέρμανση. Αυτό είναι. Μπράβο, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επομένως, εφόσον δεν βλέπουμε αντίδραση, δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Οι επιδοτήσεις που δίνονται είναι πενιχρές, είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, στα ποσά, στο σύνολο του ποσού είναι πάρα πολύ μικρές. Μιλάμε για... ας μην αναφέρουμε το ποσό. Δηλαδή, είναι ελαχιστότατο. Επομένως, τώρα πάμε σε μια αντίδραση διαφορετική, αφού οι επαφές μας δεν αποδίδουν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε μια έντονη διαμαρτυρία μέσω της συγκέντρωσης αυτή και έπεται και συνέχεια. Πρέπει να αντιδράσουμε μέχρι ότου έχουμε αποτελέσματα. 6 ώρα λοιπόν αύριο, εσείς καλείτε από τη δική σας μεριά συλλόγους, φορείς και απλούς πολίτες να είναι στη διαμαρτυρία 6 ώρα αύριο Τετάρτη στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε για από κοντά. Ναι. Ναι, εννοείται και παράλληλα συμβολικά 6 με 7 η ώρα τα καταστήματα εστίασης θα κλείσουν τα φώτα τους. Α, μάλιστα. 6 με 7 κλείνεται τα φώτα. Ναι, την ώρα που θα έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα κλείσουν παράλληλα και τα φώτα στα καταστήματα. Στα καταστήματά σας. Ναι, σαν μια ακόμη κίνηση συμβολική για να δείξετε το μαύρο το σκοτάδι που επικρατεί. Έτσι ακριβώς. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή να είστε σας καλά ημέρα. Και κάνω κάλεσμα σε όλους να έρθουν στην διαμαρτυρία και σε εσάς και σε όλους, στους πολίτες, τους απλούς πολίτες και σε όλους τους συλλόγους. Να είστε καλά, καλημέρα. Τα λέμε καλή και καλή αύριο μέρα. Από κοντά το απόγευμα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.